μόνος τρόπος είναι απίσταση και πάλι. Σήμερα με τη 48 ώρη απεργία που έχει κηρύξει ο ΕΝΓΕ, πάρθηκε η απόφαση να γίνει συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο το ΑΧΕΠΑ για να πραγματικά να αναδείξουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα που είναι κοινά σχεδόν πια σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, που σημαίνει ότι είναι έλλειψη προσωπικού. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι πάνω από 320 κενά, μόνο σε νοσηλευτικό προσωπικό. Από την άλλη βλέπουμε και με τον καινούριο προϋπολογισμό τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Είναι αυτό που φωνάζουμε εδώ και τόσα χρόνια. Η υγειονομική και συνολικά όλος ο κόσμος που δουλεύει στα νοσοκομεία είμαστε κακοπληρωμένοι. Θέλουμε αυξήσεις 20% του μισθού μας, υπερορίες οι οποίες να μην είναι 2,5 ευρώ την ώρα όπως παίρνουμε τώρα, προσωπικό το οποίο είναι όμοιροι οι περισσότεροι με ελαστικές μορφές εργασίας, άμεση μονιμοποίηση, γιατί αυτό που λέμε είναι ότι τελικά το μάθημα, το πάθημα δεν έγινε μάθημα, όπως ήταν η πανδημία, που ήταν μόνο τα δημόσια νοσοκομεία που βάλανε πλάτη. Αντίθετα όμως βλέπουμε συνέχεια να χρηματοδοτούνται από το κράτος οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει και κυρίως τα διαγνωστικά κέντρα. Σε όλο αυτό απαντάμε και με τη σημερινή κινητοποίηση και με άλλες που θα ακολουθήσουν, αλλά και με το συλλαλητήριο που καλούμε όλους 6,5 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Η εικόνα όπως περιγράφεται από τους ήρωες στην κυριολεξία υγειονομικούς είναι μια κατάσταση φρίκης. Αλλά αν δει κάποιος τον νέο προϋπολογισμό, τον κρατικό, από τον οποίο τέλος πάντων προσδιορίζεται ή ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα στην υγεία, γίνεται επιπλέον σαφές ότι επίκειται επιπλέον υποχρηματοδότηση, δηλαδή βάθεμα της άσχημης κατάστασης η οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα και η ίδια η υγειονομική με την εξάντλησή τους. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ δεν πρέπει να ανεχθεί ο λαός μας μια τέτοια εξέλιξη, όταν ο ίδιος ο προϋπολογισμός δείχνει ότι αυξάνονται τα δισεκατομμύρια που δίνουν για τον ατοικό δολοφονικό μηχανισμό για τις επιδιώξεις αστικής τάξης να βάλει στο χέρι τον πλούτο άλλων λαών στην περιοχή, τα 12,5 δισεκατομμύρια, τα 7 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ όπως και πέρσι, τα 12,5 δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, όταν μια απλή προσέγγιση λέει ότι χρειάζεται 1,5 δισεκατομμύριο για να προσληφθούν 40,000 υγειονομικοί συνολικά που λείπουν με αύξηση 20% στο μισθό τους και το 13ο, 14ο μισθό. Άρα κανένας δεν πρέπει από το λαό μας να ανεχθεί ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Στην κυριολεξία πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός, γιατί δεν δίνουν φράγκο για την υγεία και τη ζωή του λαού. Πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, μπορεί έχει τη δύναμη να δώσει χτύπημα στη ρίζα αυτής της πολιτικής.